Κλέον Γρηγοριάδη στη Θεσσαλονίκη. Μετά από 13 χρόνια το έργο επαναλαμβάνεται, έτσι, με διαφορετικές παρτενέρ. Και οι δολοφόνοι, ο Γρηγόρης και εγώ ξαναγυρνούμε στον τόπο του εγκλήματος. Πώς είναι λοιπόν η αίσθηση? Είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν έχει τόσο με το έργο να κάνει. Έχει να κάνει πάντα στη ζωή μου με τους ανθρώπους. Τώρα με τον Γρηγόρη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να σας πω ότι είναι ένας από τους ελάχιστους εναπομείναντες bon vivers του ελληνικού θεάτρου. Η ευγένεια που αποπνέει, η φροντίδα, η στοργή που νιώθεις, παρότι δεν μας χωρίζουν και τόσο πολλά χρόνια διαφοράς, αλλά όμως είναι πιο έμπειρος από μένα και πάντα στη σκηνή νιώθεις μια ομπρέλα, ένα δίχτυ προστασίας. Είναι μεγάλο πράγμα. Και συμβαίνει συμπτωματικά να είμαι πολύ φίλος με τη Ρένια Λουιζίδου, κάνουμε παρέα δηλαδή εδώ και χρόνια, με τον άντρα της, το παιδί της, την γυναίκα μου, την κόρη μου. Και επίσης συμβαίνει να είμαι φίλος με την Πέση Μάλφα από τότε που ήταν 18 χρονών και μπήκε πρωτοετή στη δραματική σχολή του θέατρου τέχνης, την οποία εγώ είχα τελειώσει και ήμασταν φίλοι πάρα πολύ. Και αυτό είναι σπάνιο, γιατί όλοι γνωριζόμαστε στο θέατρο. Ναι, βέβαια. Αλλά το να είσαι πραγματικός φίλος και να κάνεις παρέα με τους τρεις συνεργάτες σου, αυτό νομίζω φαίνεται στη σκηνή. Mm-hmm.